Φίλες και φίλοι του Γιουμέτεο, καλησπέρα σας. Αυτή είναι η πρώτη βιντεοπρόγνωση με τη βοήθεια της ιστοσελίδας μας και πραγματοποιείται εν ώψη του τριημέρου που έχει ξεκινήσει. Καθώς γνωρίζω ότι αρκετοί από εσάς είστε είτε καθοδόν είτε έχετε ήδη φτάσει στον προορισμό σας και θεώρησα ότι είναι και αρκετά πιο εύκολο να δείτε τον καιρό, να ακούσετε μάλλον τον καιρό και να τον δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας, το youmeteo.com, έχει μια διαφορετική λογική σε σχέση με άλλες ιστοσελίδες. Έχει τη λογική μιας εφαρμογής, με σκοπό να μπορείτε να βρείτε τον καιρό σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας θελήσετε, εύκολα και γρήγορα, ενώ παράλληλα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε και τα άρθρα, τα προγνωστικά. Κλικάροντας, όσοι την προσεγγίζετε από υπολογιστή ή laptop ή tablet, θα δείτε ότι στο δεξί της τμήμα, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει άρθρα. Εάν το κλικάρετε θα σας εμφανίσει τα τελευταία άρθρα που έχουν γραφτεί. Θα δείτε το άρθρο για την Αττική, την προοπτική του καιρού για την εβδομάδα, δηλαδή 22-28 Πέμπτου. Έχει γραφτεί μια εκτίμηση για το καλοκαίρι και καθώς και η πρόγνωση για το Σάββατο 26 Μαΐου, δηλαδή αύριο, για τη χώρα. Αν το κλικάρετε θα σας εμφανίσει την πρόγνωση και με το χ κλείνετε τη διαφάνεια. Λοιπόν, ήδη εκδηλώθηκαν αρκετά φαινόμενα αστάθειας, δηλαδή καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως τα δυτικότερα. Τα φαινόμενα αυτά θα επαναληφθούν και το Σάββατο και θα απασχολήσουν την Ήπειρο, την Πίνδο γενικά με επίκεντρο την Πίνδο, τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης με επίκεντρο τη Ροδόπη, αλλά και περιοχές ας πούμε στο νομό Κιλκής και ενδεχομένως στη Χαλκιδική, καθώς και τμήματα στην κεντρική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου, κυρίως όσον αφορά τα κεντρικότερα τμήματα και τις Κυκλάδες, ο καιρός θα είναι αρκετά καλύτερος. Όμως, όσον αφορά το Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, προερχόμενες από την νοτιοδυτική Τουρκία, οι οποίες θα μετακινηθούν και είναι πάρα πολύ πιθανό να δώσουν καταιγίδες κυρίως στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων και στο Καρπάθιο, και το βράδυ μπορεί τα φαινόμενα να επηρεάσουν και το ανατολικότερο κομμάτι της Κρήτης. Στα προαναφερθέντα δυτικότερα τμήματα της επικράτειας τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες σποραδικού χαρακτήρα, όμως στα βορειότερα τμήματα της Ηπείρου και στα βορειότερα της Μακεδονίας και γύρω από τη Ροδόπη ίσως να έχουν και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα, αναλόγως και στο νομό Κιλκής και στη Χαλκιδική. Το βράδυ θα επηρεάσουν και ίσως να επηρεάσουν μάλλον και θαλάσσια τμήματα, δηλαδή Θερμαϊκό, Στριμωνικό κόλπο, Θρακικό πέλαγος, μετακινούμενα προς την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και ίσως και τη Βόρεια Εύβοια, όπου θα έχουμε κάποιες παροδικές βροχές και κάποιες ενδεχομένως καταιγίδες σποραδικές. Ενώ το GFS, βάσει του οποίου εκδίδεται και η πρόγνωση του Γιουμέτεο, δείχνει και φαινόμενα νοτιότερα στην Ανατολική Στερεά, όπως για παράδειγμα στην Νότια Εύβοια, στην Αττική. Πάμε λοιπόν να δούμε τον καιρό σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σύμφωνα με την αυτόματη πρόγνωση του Γιουμέτεο, η οποία βασίζεται στο GFS, αν και δεν πρόκειται ακριβώς για τα αποτελέσματα του μοντέλου στις περιοχές της χώρας μας, έχουν λίγο τροποποιηθεί με τρόπο αυτόματο για να ανταποκρίνονται καλύτερα στο ανάγλυφο της χώρας. Για παράδειγμα στην Αθήνα, εάν πληκτρολογήσουμε την πόλη και πατήσουμε το Σάββατο, θα μας εμφανίσει τη θερμοκρασία υπό 20-27 βαθμούς, πρόσκαιρη ασθενής βροχή, με 4 μποφόρ βόρειο άνεμο κατά μέσο όρο. Τώρα, για ποιο λόγο δίνει πρόσκαιρη ασθενή βροχή, θα δούμε αν πατήσουμε αναλυτικά, θα μας εμφανίσει ανά 3 ώρα όλη την ημέρα και βλέπουμε ότι όντως το βράδυ, την αλλαγή δηλαδή προς Κυριακή, φαίνεται ασθενής βροχόπτωση στην περιοχή. Κατά με είναι μικρές οι πιθανότητες, όμως από τη στιγμή που δίδεται από το μοντέλο θα πρέπει να υπάρχει, να δοθεί και σαν ενημέρωση προς τα εσάς. Για τη Θεσσαλονίκη,
το Σάββατο. Συνοπτικά προβλέπεται και εδώ πρόσκαιρη ασθενής βροχή, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, ασθενέστερη φυσικά η άνεμη, ενώ αν δούμε αναλυτικά η ασθενής βροχή προβλέπεται τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τα μεσάνυχτα έως και τις 3 η ώρα, και ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος, ηλιοφάνεια, και ξανά νεφώσεις από το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Και αυτό το διάστημα, κατά τη δική μου γνώμη, είναι πιθανό να εκδηλωθούν κάποιες σύντομες βροχές στην πόλη. Στην Λάρισα, η σύνοψη του καιρού είναι ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια και διαστήματα ξηρού καιρού με έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναφέραμε και προηγουμένως ότι το ανατολικότερο κομμάτι της Θεσσαλίας δεν θα έχει ιδιαίτερα φαινόμενα στάθεια σε αύριο, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε και την Πάτρα. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ασθενές ανατολικό, βορειοανατολικό ρεύμα στα 2 μποφόρ. Είδαμε προηγουμένως, αναφέραμε ότι η περιοχή των Δωδεκανήσων ίσως να επηρεαστεί από φαινόμενα κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια, το μοντέλο δίνει για το αυτόματο, η αυτόματη πρόγνωση δίνει φαινόμενα και από το πρωί και από το βράδυ κιόλας, από την αλλαγή της ημέρας δηλαδή. Πάμε να δούμε, έχει ενδιαφέρον η Ρόδος. Πράγματι, προβλέπονται ισχυρές βροχές καταιγίδα και από διαστήματα αυξημένης υγρασίας δεν είναι κατάλληλος καιρός για μπάνιο. Αναφέραμε ότι τα φαινόμενα θα είναι μάλλον μετά το μεσημέρι, ωστόσο η αυτόματη πρόγνωση δίνει καταιγίδες ήδη από τη νύχτα μετά την αλλαγή της ημέρας έως και το βράδυ. Όμως το διάστημα μετά τις 3 το μεσημέρι, δηλαδή 12 με 3 προβλέπονται ισχυρότερες βροχές και μετά τις 3 το μεσημέρι έως και το βράδυ, κατά τη δική μας άποψη, είναι το πιθανότερο διάστημα να εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα. Μπορείτε φυσικά να βρείτε τον καιρό για οποιαδήποτε περιοχή της χώρας επιθυμείτε, είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση εδώ και την ημέρα που θέλετε, είτε κλικάροντας το χάρτη. Μπορούμε να κλικάρουμε μια τυχαία περιοχή στην Ελλάδα, κάπου στην Ανατολική Στερεά, και είναι κάπου στην Αμφίκλια, όπου και μάλιστα προς τον Παρνασσό, όπου ο καιρός φαίνεται να είναι παροδικά νεφελώδης, με έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Αντιστοίχως μπορείτε να κάνετε και σε άλλες περιοχές. Αν αυτή την περιοχή θέλετε να τη μοιραστείτε στο Facebook, είτε στο Google Plus, είτε στο Twitter, θα κλικάρετε το κονίδιο share, κοινοποίησης δηλαδή, πάνω δεξιά. Και ανάλογα που θέλετε να το κοινοποιήσετε, και φυσικά όποιοι θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες ενημερώσεις από το YouMeteo, κάντε μας like στη σελίδα μας στο Facebook, κάτω θα βρείτε το link facebook.com/YouMeteo. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλά να περάσετε.